εδώ πέρα τώρα, κυρία Ελένη, κόβουμε απλά τα πράγματα. Είπαμε, κάνουμε δύο κινήσεις, έχω μάθει εγώ τώρα, είμαι επαγγελματίας πλέον. Τι είπαμε, κόβουμε το κοτσάνι, για δείξτε μας ακριβώς. Ναι, κόβουμε το κοτσανάκι. Κόβουμε το κοτσανάκι, εντάξει. Γιατί εκεί βρίσκεται το μικρόβιο όλο, το κοτσανάκι. Το μικρόβιο και μετά... Το σκίζουμε. Περνάμε, όπως βλέπετε, κρατάμε το ψαλίδι με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, για να είναι η μύτη έτσι και κάνουμε αυτή την κίνηση. Τρακ, για να μπορεί μετά η κυρία Ελένη να το ανοίξουμε. Να το ανοίξει και να θα δείτε πώς θα το ανοίξει. Θα δείτε. Τα τελάρα εδώ πέρα που έχουμε, εντάξει, πόσα τελάρα έχουμε. 5. Τα κόβετε όλα καθημερινά. Το πρωί δηλαδή και φεύγετε το απόγευμα. Όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Από το πρωί μαζεύουμε. Mm-hmm. Μετά τα φτιάχνουμε στα τελάρα αυτά. Mm-hmm. Τα βάζουμε στο θιάφι. Ωραία. Για 3-4 ώρες. Το θιάφι γιατί το χρησιμοποιούμε. Για να ασπρίσουν. Για να ασπρίσουν. Για να ασπρίσουν τα σίκα. Λοιπόν, ενώ σου κόβω εγώ, έχει ξεκινήσει εδώ πέρα η κυρία Ελένη να ανοίγει τα σίκα. Τα ανοίγουμε τώρα. Πώς τη λέτε τη διαδικασία αυτή. Άνοιγμα. Άνοιγμα, δεν έχει κανένα άλλο όνομα. Όχι, όχι. Μ' αρέσει να τα μαθαίνω γιατί χρησιμοποιείται πάντα ένα ξεχωριστό όνομα, ας πούμε. Ναι, σκίσιμο, το θέρμισμα, ας πούμε, είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το θερμίζω. Δηλαδή, ζεματάω, ναι. Ναι. Ουσιαστικά βράζεται. Βράζει, αλλά ναι. Το λέτε θερμίζω, ας πούμε, δεν το λέτε βράζουμε. Όχι, και καλά κάνετε και το λέτε θερμίζω. Λοιπόν, αυτά τώρα θα τα αφήσουμε να αποξηρανθούν. Αυτά θα τα ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε όλα. Θα τα βάλουμε στον ήλιο. Ωραία. Για 3-4 μέρες, για να στεγνώσουν. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε, Θανάση. Θα κλείσουμε, ωραία. Ναι. Εγώ θα κάνω ό,τι μου λέτε, κυρία Ελένη. Παίρνουμε δύο. Δύο σίκα, αυτά τα δύο. Σαντουιτσάκι τα δύο σίκα. Το ένα μπράβο. Μαζί με το άλλο. Ναι. Πατάμε. Τις σακρούλες. Σακρούλες. Ωραία, έτοιμο. Έτοιμο. Και τα φτιάχνουμε. Πω, άλλη δουλειά αυτή. Χριστέ μου, Παναγία μου. Άντε να είσαι όλη μέρα τώρα στον ήλιο και να κάνεις σάντουιτς σίκου. Καθόμαστε κάτω από τη σικιά. Πω, τραγωδία. Ωραία είναι, πολύ ωραία. Γλυκιά αλλά τραγωδία. Θέλει σκιά όμως, δεν γίνεται χωρίς σκιά. Ναι. Εντάξει. Αλλά είναι γλυκιά τραγωδία. Αν και τώρα εσείς θα κάθεστε με τις φίλες σας εδώ πέρα, θα αρχίσετε τις αναλύσεις. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Λίγο κουτσομπολιό. Τη φοράγε μία, τη φοράγε η άλλη. Τους παρουσιαστές. Παρουσιαστές βέβαια. Ναι. Τι θα κάνετε. Λοιπόν, μετά από εδώ πέρα τι γίνεται, τέλος. Μετά τέλος. Πόσο καιρό τα αφήνουμε έτσι. Έτσι, τώρα θα τα κρατήσουμε μέχρι να μας δώσει τελάρα ο συνεταιρισμός, φλούδες που λέμε. Ωραία. Να τα φτιάξουμε. Ωραία. Δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν τελειώσει, θα τα έχουν πάρει όλα τα σίκα. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Όχι, δηλαδή. Όχι, τέλος. Μέχρι εδώ. Τα αφήνουμε εδώ, περιμένουμε το τελάρο, έρχεται. Και πάνω στο συνεταιρισμό. Και μετά κάνουμε το γλέντι μας. Και μετά κάνουμε το γλέντι μας. Ωραία, δεν πάμε να φτιάξουμε και τα σοκολατάκια τώρα. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, τα πιο ωραία πράγματα είναι τα απλά πράγματα, έτσι δεν είναι. Τα εύκολα. Απλή συνταγή, εύκολη, πανεύκολη, αλλά νοστιμότατη. Τι κάνουμε. Έχουμε την κουβερτούρα ωραία. Μας, σίκα, σίκα και καρύδια. Καρύδια. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που και βλέπετε. Και το τελικό αποτέλεσμα. Σίκα, σοκολατάκια. Λοιπόν, αυτή είναι μια πλακέτα κουβερτούρα. Ναι. Μπορείτε να την προμηθευτείτε από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, μαγαζί με γλυκά, οτιδήποτε. Τι κάνουμε. Παίρνουμε την κουβερτούρα. Τη λιώνουμε. Λιώνουμε. Στον γκάζι. Στον γκάζι, ωραία. Και έχουμε τα σίκα. Αυτή είναι η κουβερτούρα, όπως βλέπετε. Έχει ούτως ή άλλως έχει γίνει μια σχετική επεξεργασία γιατί έχουμε και πάρα πολύ αέρα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε ναι. Πρόβλημα δηλαδή με τον αέρα. Έχει λιώσει. Βάζουμε μετά τα σίκα. Ξεκινάμε να τα φτιάχνουμε. Ωραία. Παίρνουμε το σίκο. Α, τα ξανανοίγουμε πάλι. Βάζουμε καρύδι. Τι τα κλείνουμε για να τα ξανανοίξουμε. Όχι, εντάξει. Α, ωραία. Και είναι έτοιμο να το ρίξουμε μέσα στην κουβερτούρα. Φτιάξε και εσύ ένα. Το βάζουμε δηλαδή, εγώ θα βάλω αυτό έτοιμο. Έτοιμο. Εντάξει, αυτό είναι το έτοιμο. Μπορούμε να βάλουμε, και καρύδι και αμύγδαλο, οτιδήποτε. Οτιδήποτε ξηρό καρπό. Ωραία. Οτιδήποτε, ναι. Το βάζουμε στην κουβερτούρα. Στη σοκολάτα, πάρε τα πιρουνάκια. Ωραία. Ωραία. Το γυρίζουμε. Ναι. Πάρτε και σε ένα πιρουνί να παλέψουμε. Με τα δύο δηλαδή. Μαζί. Με τα δύο μαζί δηλαδή. Ναι, ναι. Α. Να το πιάσουμε. Ωραία. Και να το βάλουμε εκεί. Το βάζουμε εδώ. Να στεγνώσει. Το βάζουμε να στεγνώσει. Ωραία. Να μην ρίξουμε δηλαδή καρυδάκια από πάνω. Και από τώρα. Πάνω καρυδάκι τριμμένο. Κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι. Ωραία. Τέλειο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
Είναι έτοιμο. Ωχ, Παναγίτσα, πάλι θα φάμε. Δεν γίνεται, δεν αντέχω. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, μέχρι το τέλος θα είμαστε 400 κιλά. Είναι διέτης. Λοιπόν, πριν δοκιμάσω, να καθιερώσω εδώ στη φίλη μου την κυρία Ελένη ένα στιχάκι που μας είπε ο Παλάντης, ο γιος της. τον έχω φτιάξει λίγο, τον έχω παραλλάξει λίγο. Στο Βίταλο τριγύρναγα και στις Ξουρίνας ήρθα, τη ζήτησα γλυκό. Και με κέρασε σίκα. Και με κέρασε σίκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλιά. Να είστε καλή. Άντε και του χρόνου, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Τα παίρνω να κεράσουν κανένα. Να κεράσουν.